Εγώ μένω και στον τρόπο γραφή σου. Ναι. Εντάξει, είπαμε, είναι αυτό που είπαμε, είναι το παραίστικο στυλ, είμαστε μια ομάδα όλοι. Αλλά έχεις και έναν τρόπο γραφής. Που... Απλοϊκό. Απλοϊκό mm-hmm. και με χιούμορ δοσμένο. Ναι, το χιούμορ μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και ναι. μέσα στη ζωή μου γενικότερα. Έχεις κάτι χιχιχιχιχιχιχι που γράφεις εκεί όταν ναι. κάνεις μια πονηριά στη συνταγή σου. Mm-hmm. Παραπέμπεις τον άλλον τον... Να το, προκαλέσει να γελάς. Τον τριγκάρεις, ναι. τον τσιγκλάς. Ναι, τον τσιγκλάω. Άλλον. Μ' αρέσει να συνταγή, τσιγκλάω. Ναι, και στη Παρασκευή της συνταγής ναι, αυτή. Ναι, ναι. Το κάνω. Και να σου πω την αλήθεια, το βιβλίο βγήκε πιο σοβαρό. Επειδή στο blog έχεις αμεσότητα. Δηλαδή ναι. ξέρεις ότι θα γίνει διάλογος, ξέρεις ότι θα πειράξει τον άλλο και θα σου απαντήσει, ξέρεις ότι θα ξέρουνε. Ξέρουνε πώς είσαι και ποια είσαι, ότι αστείευεσαι κλπ. Στο βιβλίο, εκτός από αυτούς τους γνωστούς που θα το έπαιρναν, θα το έπαιρναν και άγνωστοι άνθρωποι. Και πραγματικά το σκέφτηκα αν θα αστείευτώ την πρώτη φορά ή όχι. Ομολογώ ότι θέλω στο μέλλον κάποια στιγμή να γράψω κάτι που να έχει το στυλ ακριβώς που έχει το blog, δηλαδή με τα αστεία. Εντάξει, αυτή είναι και η πρώτη σου προσπάθεια. Ναι, και που ελπίζουμε πως θα έχει ναι. και συνέχεια. Και εγώ πιστεύω ότι δεν θα μείνεις στο πιο μια και ζήμες. Όχι βέβαια. Βγάζουμε ήδη τώρα, εγώ δεν το έχουμε πει αυτό πριν, αλλά είναι σκέψη δική μου και απορία ότι μετά το ψωμιά ακολουθεί το φαγητό, ακολουθεί το γλυκό, ξέρω δεν εγώ. Ξέρουμε τι θα ακολουθήσει, θα ακολουθήσει πάντως. Πάντως θα ακολουθήσει. Έτσι λέμε, ναι. Οπότε, η ιδέα ξεκίνησε από το η ιδέα ξεκίνησε του μέσα από το blog. Ή ναι. και οι φίλοι σου και οι γνωστοί σου σε παρότριναν. Ήταν κανένα δυο που με παρότριναν, ναι. Βγήκε και ο ήλιος τώρα ναι. και ναι. μας ενοχλεί. Ωραία, ναι. ωραία είναι. Να μας ζεστάνει λίγο γιατί έχει ναι, μια ψυχούλα. Είναι ωραίο πρωινό. Mm-hmm. Σε παρότριναν. Αλλά η ιδέα ναι. είχε γεννηθεί δι μέσα σου, έτσι. Κοίταξε, πάντα σκεφτόμουν πάντα ότι θα ήθελα να κάνω ή να είχα κάνει κάτι στη γιατί ζωή μου με τη μαγειρική. Είναι και πολύ έξοδο το βιβλίο. Πάρα πολύ. Φοβήθηκες μήπως. Δεν έχει την ανταπόκριση βέβαια, που θα ήθελες. Βέβαια, πώς δεν φοβήθηκα. Είπαμε οι άνθρωποι δόξα που Θεό, είναι... πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, ναι. Αλλά το φοβήθηκες είπαμε αυτό. Ότι οι άνθρωποι που δεν είναι, ξέρεις... Που δεν τολμούν, τι. Γενικά, ρε παιδί μου, εγώ θεωρώ ότι είμαι λίγο μετριόφρονος προς τον εαυτό μου, έτσι. Σίγουρα φοβήθηκα, γιατί έβαλα έναν άνθρωπο να του χρηματοδοτήσει και φοβόμουν μέσα μου μήπως έχω υπερεκτιμήσει τον εαυτό μου. Μήπως αυτοί όλοι που χαίρονται και λένε πως θα το πάρουν και όλα αυτά, μήπως τελικά είναι 20 άτομα όλα. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, το βιβλίο πάει καλά. Αυτή τη στιγμή είναι σε όλη την Ελλάδα, είναι στην Κύπρο, είναι σε όλη τη Ζάκυνθο και πάει καλά. Σε βιβλιοπολία όλης ναι, της Ελλάδας. Ναι. Αυτή τη δικτύωση την έκανες εσύ ή... Η δικτύωση. Πάρα πολλά βιβλία... Βέβαια διαφημίζεται και από τη σελίδα το βιβλίο, έτσι. Ναι, και γίνονται παραγγελίες και μέσω της σελίδας. Και διαφημίζεται ναι. και μέσα από το έντυπο πάρα πολύ καλά, οι mm-hmm. οποίοι ανέλαβαν να φτιάξουν το βιβλίο. Και τους ευχαριστώ και πάρα πολύ γι' αυτό. Και εντάξει, οφείλουμε να πούμε ότι είναι, είναι μια επαγγελματική πάρα πολύ καλή δουλειά για μένα. Δεν τη συναντάς εύκολα mm-hmm. δηλαδή και σε τέτοια να βιβλία. Να πω εδώ ότι τη δουλειά αυτή την έκανε ο Μιχάλης ο Γιώργιζας. Ο οποίος ο Μιχάλης έκανε εξαιρετική δουλειά για μένα. Όντως είναι καταπληκτικό. Και να πω επίσης ότι εκείνο που ήταν το εντυπωσιακό με τον Μιχάλη ήταν ότι όταν του έδωσα το υλικό, τις φωτογραφίες και τα κείμενα, μετά από 2-3 μέρες με κάλεσε να δω τι έχει πρώτο φτιάξει. Από αυτό που μου έδειξε, μονάχα ένα πράγμα έχουμε αλλάξει. Δηλαδή, αυτό που μου έδειξε και σχεδίασε ναι. ήταν αυτό που βλέπεις. Ναι, οι γραμμές. Επειδή αυτά. Ξέρω και προσωπικά το Μιχάλη, ναι. δεν ασχολείται ιδιαίτερα με την κουζίνα. Ναι, οπότε... όχι, και όμως σε πληροφορώ ότι μαγειρεύει. Ναι. Ναι, ναι. Να, κάτι που δεν ήξερα για τον Μιχάλη. Λοιπόν, εκείνο που ήταν το εντυπωσιακό με τον Μιχάλη ήταν ότι είτε έπιασε αυτό που μου αρέσει, είτε ταιριάζουν πάρα πολύ τα γούστα μας. Έτσι. Παίζει σημαντικό ρόλο και αυτό, έτσι. Φυσικά, βέβαια. Εμένα δηλαδή αυτό που μου παρουσίασε για να γίνει το τελικό το βιβλίο ήταν δεν έχουμε αλλάξει τίποτα. Το μοναδικό πράγμα που άλλαξα και ήταν μια πρόταση δική μου ήταν εδώ οι συνταγές, ας πούμε. Ο τρόπος mm-hmm. που ήταν γραμμένο στη συνταγή, ότι το είχε στοιχισμένο στη μέση και εγώ το είπα, όχι, είναι κουραστικό να μπει στην άκρη. Αυτή ήταν και η μόνη αλλαγή που έγινε. Mm. Και επίσης και η ιδέα του εξώφυλλου, η οποία είναι δική μου. Επειδή ήθελα εγώ να μοιάζει με το blog, ο Μιχάλης ήθελε κάτι άλλο και καταλήξαμε σε αυτό. Μου είπες πριν ότι διαφορετικά γράφεις τις συνταγές εδώ στο βιβλίο, διαφορετικά στο blog. Με την έννοια blog. Ότι δεν υπάρχει το χιούμορ σε αυτό ναι. το βιβλίο. Ή αλλιώς είναι το ίδιο απλοϊκά, το ίδιο αναλυτικά μέχρι αηδίας. Δηλαδή ένας blogger προχθές μου έλεγε, το βιβλίο σου είναι γραμμένο λες και είναι για πρώτης δημοτικού. Παιδάκια.
Το θέμα είναι όμως ότι έτσι πρέπει να είναι, πιστεύω, γιατί δεν θα το πάρει στα χέρια του ένας έμπειρος μόνο, θα το πάρει και ένας, η κόρη μου, του χρόνου ελπίζω, θα το πάρει μια γυναίκα που έχει ξεκινήσει τη ζωή της τώρα, θα το πάρει ένας άντρας, θα το πάρει ένας φοιτητής και πρέπει να καταλαβαίνει άνετα αυτά, όχι να υποθέτεις ότι θα τα καταλάβει. Ναι. Η βάση αυτού του βιβλίου είναι τα ψωμιά, οι ζύμες, ναι, τα κουλούρια, κριτσίνια, η μοιρά, κριτσίνια, ναι. Αλλά προσθέτοντας βέβαια διαφορετικά υλικά. Ναι, είναι 56 συνταγές συνολικά. Είναι γύρω στους 30 νομίζω συνταγές για ψωμιά. Αυτές τις συνταγές πού τις βρήκες, Αγγελική? Λοιπόν, οι περισσότερες συνταγές για τα ψωμιά είναι δικές μου. Δηλαδή, καθόμουν και έλεγα τι θα μπορούσε να έχει μέσα ένα ψωμί. Μπορεί να έχει ντομάτα και ρίγανη. Να δοκιμάσω να το φτιάξω, να δω πώς γίνεται. Έφτιαχνα ένα, το δοκίμαζα, δεν μου άρεσε. Τι δεν μου αρέσει, πικρίζει ρίγανη, λιγότερη ρίγανη, ξανά. 2-3 φορές, ξέρω εγώ, ή όσες φορές χρειάστηκε, μέχρι να γίνει αυτό που ήθελα. Έτσι γεννήθηκαν οι ιδέες με τα υλικά που έχουν μέσα. Τα κριτσίνια το ίδιο. Είναι δικά μου. Τώρα, από τη στιγμή έχεις μπροστά σου την πακέτα. Ναι, μπορώ μπακέτα, να πω ότι η μπακέτα είναι δική μου? Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι είναι δική μου. Δεν είναι όμως αντιγραφή από πουθενά. Είναι, έχω διαβάσει 100 συνταγές, έχω διαβάσει 100 βιβλία, έχω, ξέρω εγώ, φάει άλλα τόσα τέτοια ψωμιά. Και να σου πω, παρεπιπτόντως, στο δόντι σου έχεις ένα παπαρουνόσπορο. Τόση ώρα προσπαθώ. Γιατί δεν μου το έλεγες τόση ώρα? Τόσα κουλούρια έχω φάει εδώ πέρα. Α, εδώ. Το έχεις ακόμα εδώ. Το από εκεί. Θα φύγει. Τόση ώρα για να σε δω. Από αυτά εδώ τα κουλούρια. Από αυτά, τρία έφαγα μέχρι να ξεκινήσει η εκπομπή. Να σε δω. Κοίτα. Εντάξει. Εντάξει, έφυγε. Ελπίζω τόση ώρα να μην φαίνεται. Που σε ρωτούσα, τι είναι αυτό εδώ? Παπαρουνόσπορος. Μια και το ανέφερες. Είναι παπαρουνόσπορος. Σε αυτό το κουλούρι λοιπόν που έχεις φτιάξει εσύ, δίνει γράφει. Μια... Ναι. Δεν το πιστεύω, τόση ώρα σου κάνω παρατήρηση για το παπαρουνόσπορο. Αν θέλουμε το κόβουμε, αλλά εμένα μου αρέσει γιατί είναι η εκπομπή ζωντανή. Δεν σε πιστεύω, εγώ νόμιζα ότι το κόψαμε. Όχι, για πες μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι, τώρα, αυτό το κουλούρι, έτσι. Μάλιστα. Που το πασπαλίζει με το παπαρουνόσπορο. Ναι, ναι. Σαν άμμος θαλάσσης φαίνεται. Είδες τι όμορφο που είναι. Και είναι, σε πληροφορώ, μπλε παπαρουνόσπορος. Υπάρχει και μαύρος. Ωραία. Την παπαρούνα, τη γνωστή. Αυτά είναι κάποια υλικά που κάνουν τη διαφορά σε κάθε συνταγή. Έτσι. Αυτό το κουλούρι. Σε σχέση με αυτό που έχει ηλιόσπορο πάνω, είναι εντελώς διαφορετικό στη γεύση. Μοιάζει. Αυτό είναι πιο πικάντικο. Και όμως μέσα είναι το ίδιο. Ναι, είναι πιο πικάντικο. Είναι το παπαρουνόσπορος που κάνει διαφορά.